Άλλον τον γκουρού θα λέγαμε, έτσι, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Τι κάνετε κύριε Μπάκα, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή σήμερα. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έδωσαν την πρώτη μάχη στη ζωή τους, που είναι ουσιαστικά οι Πανελλήνιες. Και οποιοδήποτε έχει πέρασει σχολή που επιθυμούσε, δεν τελειώνει ιδέα η ζωή. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε. Έτσι, τι ωραίο είναι αυτό το μήνυμα. Πρέπει να το λέμε και καλά κάνουμε, θα το λέμε και θα επιμένουμε, διότι δεν τελειώνει τίποτα. Υπάρχουν τόσες επιλογές και ανοίγονται τόσες πόρτες που μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πρώτα, και οι νέοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν σε μια συγκεκριμένη σχολή και κατέληξαν κάτι άλλο να κάνουν. Πολύ σωστό. Βέβαια. Έχετε δίκιο. Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Μπάκα, και τι γίνεται στο ζήτημα τώρα των ακινήτων και των ενοικίων, διότι είναι πολύ ψηλά οι τιμές ενοικίασης, υπάρχει παράλληλα μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων και είναι λίγο, είναι ένα κοκτέιλ περίεργο, θέλει δηλαδή αρκετό ψάξιμο και δεν ξέρω αν θέλει και κανένα παζάρι στο τέλος. Έχετε δίκιο. Εγώ θα σας αναφέρω ότι από το 2017 έως το 2022 έχουμε μια αύξηση του τμήματος μισθωμάτων για τα χείλη που κατάλληλα για φοιτητές που αγγίζει ακόμα και το 53% στις φοιτητικές περιοχές του Δομότικης. Τη φετινή χρονιά βλέπουμε μια επιπλέον αύξηση από 12% και 16% στις φοιτητικές περιοχές. Σκεφτείτε ότι περίπου 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για φοιτητές έχουν ζητούμενο μισθωμά πάνω από 400 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων 4 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα 500-600 ευρώ. Γενικά η αναζήτηση κατοικίας κατάλληλη για φοιτητή σε προσιτές τιμές, πραγματικά πιστέψτε με, είναι με πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και θα σας πω ότι είναι η πιο δύσκολη χρονιά εφετινής των τελευταία 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων έχουν περίπου 10.000 ακίνητα για γραμμές διαχείρισης μισθώσης. Οπότε αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει για την ανέβρεση φοιτητικής αδικίας. Μόνο στο Νέο Κόσμο έχουμε 800 ακίνητα και γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις. Ο Νέος Κόσμος είναι μια περιοχή που επέλεγαν κατά κόρο οι φοιτητές κατά κύριο λόγο της πατίου. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, ένα σπίτι μικρό δηλαδή, για καρσονιέρα. Κοιτάμε ένα κοστολόγιο από 380 ευρώ το μη ανακαινισμένο σπίτι και αγγίζουμε ακόμα και τα 570 ευρώ το μηνά το συγκεκριμένο ακίνητο ανακαινισμένο διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Παρόμοια εικόνα έχουμε και στους ζωγράφους. Μια κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Έχουμε ένα κοστολόγιο για σπίτια 35 τετραγωνικά μέτρα από 340 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 450 ευρώ τα ανακαινισμένα διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ αν πάμε σε ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα πάλι στους ζωγράφους, ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ τα ανακαινισμένα και διπλωμένα σπίτια. Και ο Πειραιάς δεν είναι εκτός. Δημιουργείται ο κόσμος του Πειραιάς πλέον είναι μια οικονομική επιλογή. Στον Πειραιά καταγράφουν και εκεί αυξητικές τάσεις της τάξης του 10 και 12% σχέση με πέρυσι. Είναι απαγορευτικά, πραγματικά είναι απαγορευτικά τα ενίκια αυτά, οι αυξήσεις αυτές. Και όπως είπατε, ναι, ούτε ο Πειραιάς δεν αποτελεί εξαίρεση και γενικότερα οι περιοχές των δυτικών προαστίων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί νέοι φοιτητές μπαίνουν στη λογική της εγκατοίκησης, στη λογική των να βρουν κατοικίες οι οποίες σε περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται το μετρό, δηλαδή η Νίκαια, ο Κορδαλός, το Εγάλιο, ο Πειραιάς πλέον, έχουν μπει πλέον στον φοιτητικό χάρτη. Δηλαδή παλαιά λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, δεν θα πάω στη Νίκαια, δεν θα πάω στον Κορδαλό. Πλέον βλέπω ότι πολλοί φοιτητές αρχίζουν και φεύγουν από τις φοιτητικές περιοχές, τις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές και μπαίνουν στη λογική το να βρουν ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια, άλλο του πρωτορόφου 65-75 τετραγωνικά μέτρα, με ένα κοστολόγιο 600-650 ευρώ, έτσι ώστε να μοιράζουν το ενίκιο από 325-350 ευρώ το κάθε φοιτητής. Οπότε βλέπουμε την λογική της εγκατοίκησης σε τέτοια χρονιά και σε περιοχές που τα προηγούμενα έτη δεν τις είχαμε στο χάρτη της φοιτητικής εστίας. Ναι, γιατί ειδικά τη φετινή χρονιά, είπατε νωρίτερα ότι είναι έτσι δυσκολότερη σε σχέση με τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ξέρετε κάτι, ερχόμαστε μετά από 10 χρόνια μνημονίων και από μια μείωση οικοδομικής δραστηριότητας ακόμα και 95%. Παράλληλα όμως είδαμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η δυναμική των βαχυχρόνων μισθών, δηλαδή έχουμε νέα ακίνητα που εγγράφονται στις πλατφόρμες. Σκεφτείτε ότι τον Μάιο μήνα είχαμε 7.500 ακίνητα για γραμμές βαχυχρόνων μισθών και φτάσαμε τώρα τον Αύγουστο μήνα, αρχές Αυγούστου, και να έχουμε 10.000, δηλαδή 2.500 ακίνητα περισσότερα εγγράφηκαν στις πλατφόρμες βαχυχρόνων μισθών στο Δήμο Αθηναίων. Επιπλέον, ακόμα και αυτή η αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας που γίνεται τα τελευταία χρόνια, 3-4 χρόνια,
Δεν είναι μια οικονομική δραστηριότητα που η στόχευση είναι η ενοικίαση κατοικίας, να παράξουμε νέες κατοικίες με στόχο την ενοικίαση. Mm-hmm. Αλλά είναι η λογική της κατασκευής νέων κατοικιών με στόχο την πώληση. Ουδέποτε κτηματαγορά διέθεται τόσο πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων διαθέσιμων όπως ενοικίαση. Μάλιστα. Άρα έχουμε μικρό απόθεμα κατοικιών. Ναι. Παράλληλα όμως βλέπουμε και από την άλλη πλευρά ότι η αύξηση των ενοικίων δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο στο νομό Αττικής ή μόνο στην Πάτρα ή μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν περιοχές όπως η Ταχανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα, που εκεί εκτός από το γεγονότος ότι αυξήσει των ζητούμενων τιμών αγγίζουν ακόμα και το 15%, εκτός από τη λογική ότι στα Χανιά για να βρει ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά μέτρα σου ζητάνε ακόμα και 650 ευρώ το μήνα. Εκεί μπαίνει στη λογική και νοικιάζει το σπίτι από τον μήνα Οκτώβριο και τον μήνα Μάιο πρέπει να βρει εκτός της κατοικίας της σπιτικής, διότι το συγκεκριμένο ακίνητο εγγράφεται σε κάποια πλατφόρμα βραχυχρόνια ζήτηση. Στη βραχυχρόνια, ναι. Ακριβώς με στόχο την τουριστική εκμετάλλευση. Γενικά έχουμε μείνει πολύ πίσω σαν χώρα όσον αφορά τις υποδομές για τη φοιτητική κατοικία. Είτε λέγεται φοιτητική εστία, είτε λέγεται ουσιαστικά μια λογική, ένα μέτρο αναχέτησης ή μείωσης του κόστου στέγασης. Σκεφτείτε τώρα ένα παράδειγμα θα σας πω. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ένας γονέας πάει και πληρώνει ο άνθρωπος 300, 400, 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του. Mm-hmm. Που φαίνεται, αν δηλαδή φορολογείται από τον ταπεινικό του λογαριασμό, φαίνεται ότι πληρώνει αυτό το κοστολόγιο. Και εμείς σαν χώρα δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να υπάρχει μια ελάφρυνση φοροελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή να πιάνεται το ενίκιο ως έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό του σπιτιού. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, βέβαια. Έχετε δίκιο, κύριε Μπάκα. Δηλαδή χρειαζόμαστε λίγο να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Διότι και από πολλές έρευνες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε το εξής, ότι πολλοί νέοι δεν επιλέγουν τη σχολή της αρεσκίας τους τόσο εύκολα, αλλά επιλέγουν μια σχολή που θα βρίσκεται πλησίον της οικογενειακής κατοικίας. Προκειμένου να περιορίσει έτσι όσο το δυνατόν τα έξοδα. Τα έξοδα, ναι. Όταν μιλάμε, εγώ δεν θα σας πω για 500 ευρώ το μήνα, θα σας πω 400 ευρώ το μήνα. 400 ευρώ το μήνα μόνο το ενοικίο. Υπολογίστε άλλα 100 ευρώ το μήνα χοντρικά. Τα υπόλοιπα έξοδα που πάρουν σε ένα σπίτι, κοινόχρηστα, λογαριασμοί, είναι 500 ευρώ. Δεν θέλετε, παιδί, αυτό. 50 ευρώ τη βδομάδα, δεν σου λέω περισσότερα χρήματα. 50 ευρώ τη βδομάδα για να έχει την τσέπη του να για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να έχει τη δυνατότητα. Βέβαια, να έχετε δίκιο. Εννοείται. Ή ακόμα και για να πάρει μια ένδυση, ένα οτιδήποτε. 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι αγγίζουμε περίπου τα 600 ευρώ το μήνα, 7.200 ευρώ το χρόνο, το ελάχιστο κόστος που απαιτείται από ένα γονέα, από μια οικογένεια, να καταβάλει και τη φύτηση του παιδιού. Και αν το παιδί είναι τυχερό και μένει στην Αθήνα και ασχολείται στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, η Ρόδος. Ναι, πάλι καλά. Ναι, τυχερό είναι. Ναι. Μια κομμόπολη μικρότερη, αλλά από ένα χωριό ή μια πόλη της περιφέρειας που δεν έχει αυτή την πανεπιστήμια και αναγκαστικά δεν πρέπει να φύγει, έχει ένα εξοδολόγιο τουλάχιστον 7.200 ευρώ το χρόνο. Ναι, είναι τρομερό. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Άρα λοιπόν η έλλειψη των σχετικών υποδομών, φοιτητικών υποδομών σε συνδυασμό με την εκτείναξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα που συζητάμε. Ξέρετε κάτι. Είναι, εγώ πολλές φορές, μην το συζητάμε κάθε χρόνο αυτό που είπαμε στις αδέρφους σας, στο mm-hmm. Λυπηρό. Δηλαδή δεν μπορούμε το 2023 να μείνουμε σε μια χώρα που έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την στέγαση των φοιτητών. Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που ήταν 1.000 ευρώ και 1.500, που είναι σοβαρό αυτό το πράγμα, πολύ σημαντικό. Υπάρχει λογική ότι αυξήθηκε και το φοιτητικό επίδομα για τη συγκατοίκηση από 1.500 ευρώ στους 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά αυτό αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων. Δηλαδή 50.000 δικαιούχοι ήταν, 50.000 δικαιούχοι είναι και σήμερα. Μα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μεσαία τάξη, με όλα αυτά τα κοστολόγια που αυξάνονται στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε όλοι μας γύρω. Ακριβώς τι σημαίνει όσον αφορά την ακρίβεια. Μέχρι μια διαδικασία και ένα νέο παιδί πολλές φορές δεν πάει στη σχολή του. Υπάρχουν φίλτρες από διάφορα πανεπιστήμια τις προηγούμενες ημέρες που είχαν μιλήσει σε διάφορες ενημερωτικές εκπομπές και ανέφεραν οι άνθρωποι ότι και υπάρχουν προβλήματα στις φοιτητικές αιστείες στα δικά τους πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα βλέπουμε μερικές παιδικά τμήματα να μην πηγαίνουν οι νέοι φοιτητές. Ναι. Ναι, κύριε Μπάκα, ναι. Και επειδή εσείς είσαστε έτσι άνθρωπος της αγοράς και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα, πότε βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει μία έτσι αποκλιμάκωση, θα λέγαμε? Το βλέπετε καταρχάς να υπάρχει μία αποκλιμάκωση μέσα στους επόμενους μήνες? Δεν ξέρω. Θεωρούμε ότι μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου mm-hmm. που θα επιστρέψουν κάποια κίνητα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μαχοχρόνιες, μάλιστα.
Εκεί τότε θεωρητικά θα δούμε μια αποκλιμάκωση του ζητούμενου τιμών ηλικίας. Παράλληλα, αυτό που λέμε στους γονείς εμείς, σαν συμβουλή, είναι ότι θα πρέπει οι γονείς να μην ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις που διαθέτουν καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Πάτρα. Είναι καλό πλέον αυτή τη διαδικασία να αναζητούν και κατοικίες λίγο πιο έξω από το κέντρο της εκάστοτε πόλης ή πιο μακριά λίγο το Πανεπιστήμιο, την πύλη του Πανεπιστημίου. Πλέον λέμε στους γονείς ότι εάν βρουν ένα σπίτι σήμερα που μας ακούνε και κάνουν αυτή τη στιγμή μια βόλτα σε οποιαδήποτε φοιτητική περιοχή, αν βρουν ένα σπίτι που πραγματικά τηρεί τις δικές τους προδιαγραφές και παράλληλα είναι εντός του δικού του οικογενειακού προϋπολογισμού, πραγματικά να μπουν στην λογική να κλείσουν το ακίνητο και μη σκεφτούν θα πληρώσουν ένα νίκιο περισσότερο που ο Σεπτέμβριο, επειδή οι σχόλοι ξεκινάνε Οκτώβριο μήνα. Ενώ αν δεν βρουν τα σπίτια πραγματικά που θα πληρούν τις δικές τους προδιαγραφές εντός του οικογενειακού προϋπολογισμού, ας κρατήσουν μια θέση αναμονής για τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Δηλαδή γενικά μην βιαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες την επόμενη μέρα το πρωί μπορούν να μας χωρίσουν και ακριβά και να μην μπορούμε να τα απεξέλθουμε στο ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Να κάνουμε την έρευνά μας, έτσι, να κάνουμε υπομονή και να βρούμε αυτό το οποίο μας συμφέρει περισσότερο. Θα μου επιτρέπετε και μια συμβουλή ακόμα που συμβαίνει τελευταία, είναι το εξής. Υπάρχουν και διάφοροι επιτίδιοι κύριοι έξω της πίσω των πανεπιστημίων που επειδή οι γονείς έχουν το πολύ μεγάλο άγχος. Την αγωνία τους, ναι. Την αγωνία για το ποτέ τύχει τι να βρουν ένα σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν με ένα χαρτί Α4, με 10-15 σπίτια τυπωμένα εκεί πέρα, κάτι ακελίες, και λένε στον άνθρωπο: δώσουν 50 ευρώ, σου δώσω 10 ευκαιρίες σπιτιών στην περιοχή, μην τις προλάβει άλλος. Ζούμε το 2023 τώρα. Αυτό πρέπει να είναι μη λογικά να συμβαίνουν. Μην τα συστήματα και τώρα μόνοι μας. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Μπάκα, βέβαια. Ή βλέπουμε μερικές φορές σε διάφορα social media άνθρωποι που λένε βάλουμε προκαταβολή 50 ευρώ για να σου δείξουν σπίτι. Ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν προκαταβάλουμε χρήματα σε κανέναν για να μας δείξει σπίτι. Ακόμα και κάποιος που μας λέει ότι είναι μεσίτης, κτηματομεσίτης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κτηματομεσίτες δεν αμείβονται προκαταβολικά για την υπόδειξη ακινήτου. Ο κτηματομεσίτης θα σου δείξει τα σπίτια τα οποία διαθέτει ο ίδιος και διαχειρίζεται, θα επιλέξει ένα σπίτι συγκεκριμένα και εφόσον επιλέξει αυτό το σπίτι και εφόσον κάνει συμβόλαιο μισοτήριο του συγκεκριμένου σπίτι, τότε μόνο πληρώνεις οποιαδήποτε αμοιβή η οποία έχει προσυμφωνηθεί. Μην παίρνεις μισολογικές οι οποίες πολλές φορές μας φέρουν αντιμέτωπους με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν λόγω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η αγωνία των γονέων. Πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σας και οι κατευθύνσεις σας και οι προτάσεις σας, κύριε Μπάκα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλή δύναμη και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Με χαρά, μεγάλη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.